Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ένα δρομολόγιο στη γραμμή Ζακύνθου-Κυλλήνης. Παρά τη 48-ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία για σήμερα και αύριο, αύριο θα γίνει το δρομολόγιο των 7.30 το απόγευμα από τη Ζάκυνθο, ενώ η αναχώρηση από την Κυλλήνη θα γίνει στις 9.30 το βράδυ. Σήμερα από το λιμάνι του νησιού δεν απέπληξε κανένα πλοίο. Να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. 4 νεαρά άτομα που κατηγορούνται για διαρρήξεις σε εκκλησίες εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας του Λαγανά. Οι 4 φέρονται ως δράστες σε 3 διαρρήξεις ιερών ναών και σε 3 απόπειρες, ενώ ο ένας από αυτούς είναι ανήλικος. Μια επικίνδυνη σπήρα νεαρών ατόμων που ειδικευόταν σε διαρρήξεις εκκλησιών εξάρθρωσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας η ασφάλεια Ζακύνθου και το αστυνομικό τμήμα Λαγανά, έπειτα από συντονισμένες συνέργειες και αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών, έχοντας ταυτόχρονα μια μεγάλη και σημαντική επιτυχία. Συγκεκριμένα την Κυριακή βρέθηκε να έχει διαρριχθεί η εκκλησία της Λιθακιάς και μετά από έρευνες της αστυνομίας τα ξημερώματα της Δευτέρας βρέθηκε σε περιοχή κοντά στο χωριό ένας νεαρός ομογενής από την Αλβανία, στο αυτοκίνητο του οποίου κατά τον έλεγχο που του έγινε από τους αστυνομικούς βρέθηκε ένας σταυρός που είχε κλαπεί από τον Ιερό Ναό, καθώς και διάφορα διαρριχτικά εργαλεία. Πρόσφυγες κατά παντός υπευθύνου για την κατάσταση που βιώνουν από το κλείσιμο της γέφυρας θα καταθέσουν οι καταστηματάρχες της περιοχής του Αγίου Γερασίμου. Μετά από περίπου 20 μέρες που έχει μείνει κλειστή η γέφυρα, η κίνηση στις επιχειρήσεις τους έχει πέσει ως και 80% και όπως ανέφεραν, κινδυνεύουν ακόμα και με λουκέτο αν άμεσα δεν επιτραπεί κυκλοφορία, έστω για τα αυτοκίνητα. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους που μετά το κλείσιμο της γέφυρας βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να μαραζώνουν λόγω της έντονης μείωσης της κίνησης. Σε μια περίοδο που όπως τονίζουν τα προβλήματα τους χτυπάνε το ένα πίσω από το άλλο, ήρθε να προστεθεί άλλο ένα πολύ σοβαρό με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις τους να κινδυνεύουν με αφανισμό. Στα παράπονά τους προς τις αρμόδιες αρχές και ειδικά προς την Περιφερειακή Ενότητα δεν έχουν λάβει τις απαντήσεις που θα περίμεναν και αυτό μεγαλώνει την αγωνία τους ότι η κατάστασή τους στο μέλλον θα χειροτερεύσει. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε μοναχοί μας μέσα στα προβλήματα που υπάρχουν. Με αποτέλεσμα, εγώ στο προσωπικό μου που έχω 5 άτομα στο μαγαζί μου, τους είπα ότι την ερχόμενη Τρίτη μετά το Πάσχα, μάλλον θα κλείσουμε το μαγαζί. Το πράσινο φως για την αγορά του οικοπαίδου που θα κατασκευαστούν τα νέα σφαγεία του νησιού έδωσε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Πρόκειται για χώρο 10 στρεμάτων στον Κυλιωμένο που θα κοστίσει 30.000 ευρώ και ο οποίος θα αγοραστεί μέσα στο μήνα. Ανοίγει ο δρόμος για την αγορά οικοπαίδου από το Δήμο προκειμένου να κατασκευαστούν τα νέα σφαγεία της Ζακύνθου, εφόσον εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό του διαγωνισμού που πραγματοποίησε η αρμόδια επιτροπή που υλοποίησε τη διαδικασία. Καταρχήν κατατέθηκαν 4 προτάσεις, μία στο Μαχαιράδο, μία στις Ορθονιές και 2 στον Κυλιωμένο, και μετά την αξιολογήσή τους, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί το ένα από τα 2 οικόπεδα στον Κυλιωμένο που βρίσκεται μεταξύ του συγκεκριμένου χωριού και του Αγίου Λέοντα, συνολικής επιφάνειας περίπου 10 στρεμάτων. Ο αγοράς του οικοπαίδου θα φτάσει στα 30.000 ευρώ που ήταν και η πιο οικονομική προσφορά από τις 2 τελευταίες προτάσεις, ενώ μετά τις τελευταίες ενέργειες εκτιμάται πως και η περιφέρεια θα δώσει νέα παράταση λειτουργίας στα υπάρχοντα σφαγεία. Εγκρίθηκε λοιπόν και από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν ανάδοχο ιδιοκτήτη στον οποίο θα γίνει η αγορά του ακινήτου και το μόνο που απομένει. Θεωρώ ότι έχει υλοποιηθεί η διαδικασία κατά 95%. Το μόνο που απομένει είναι η απόφαση της οικονομικής αύριο να πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έγκριση και στη συνέχεια, αφού έχουμε και την έγκριση αποκεντρωμένης διοίκησης, να προχωρήσουμε στην υπογραφή των συμβολέων για την αγορά του ακινήτου. Στην πρόταση συνεργασίας που απίφθινε το ΣΥΡΙΖΑ και απορρίφθηκε από τα 2 κόμματα της αριστεράς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τη ΔΙΜΑΡ, αναφέρθηκαν σήμερα με συνέντευξη τύπου τα μέλη της Νομαρχικής Επιτροπής Ζακύνθου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως άμεσα πρόκειται να υποβάλουν αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΔΕΗ, ώστε να μην κοπεί το ρεύμα σε όσους δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, μετά και την επανακαταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων, στην οποία προχώρησε η Δημοτική Αρχή. Λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση των εκλογών, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναφέρθηκε στην πρόταση συνεργασίας που απίφθινε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα κόμματα της αριστεράς και συγκεκριμένα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στη ΔΙΜΑΡ, τους οικολόγους Πράσινους και την Ανταρσία, προκειμένου να διεκδικήσουν συσπηρωμένα τις 8 μονοεδρικές περιφέρειες. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τονίστηκε, ήταν η οργανωμένη μάχη ενάντια στο μνημόνιο, αλλά δυστυχώς η πρόταση απορρίφθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τη ΔΙΜΑΡ. Δυστυχώς αυτή η πρόταση απορρίφθηκε. Από τη σκοπιά μας βέβαια είναι ενδεικτικό του ποιος επιμένει στη γραμμή, θεωρούμε ότι είναι ενδεικτικό, της δικής μας σταθερής πρότασης για ενότητα.
Ολοκληρώθηκε χθες το πρωί η αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα Λίντερ. Συνολικά από τις 70 προτάσεις εγκρίθηκαν 24, ενώ άλλες 21 περιμένουν επόμενη χρηματοδότηση. Μέσα στις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν και από δημόσιες δαπάνες είναι και ορισμένες των Δήμων της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. 21 από τα συνολικά 70 επενδυτικά σχέδια θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Leader μετά την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια επιτροπή του προγράμματος που συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας από κοινού με τους εταίρους της ΣΑΖ από την Κεφαλονιά. Επίσης, άλλα 24 προγράμματα είναι εγκεκριμένα αλλά παραμένουν στην κατηγορία των επιλαγχόντων για χρηματοδότηση από δημόσιες δαπάνες και ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των συγκεκριμένων επενδύσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 7 εκατομμύρια ευρώ από τις δημόσιες δαπάνες. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί ταυτόχρονα και η διαδικασία των ενστάσεων. Τα 70 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθησαν στα πλαίσια της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα 45 είναι εγκρινόμενα, τα υπόλοιπα είναι απορριπτόμενα. Εν τω μεταξύ, η ΣΑΖ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα απασχόλησης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων μετά την πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργείο Εργασίας. Συνολικά εγκρίθηκαν κονδύλια 556.000 ευρώ και οι ανακοινώσεις για τη συμμετοχή στις συγκεκριμένες δράσεις θα πραγματοποιηθούν μετά τις εκλογές. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η πρόταση της συνεδριστικής αυτοδιοικητικής Ζακύνθου προκειμένου να ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα απασχόλησης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που έχει κατατεθεί το προηγούμενο διάστημα. Από τα 756.000 ευρώ που ζήτησε η ΣΑΖ για την υλοποίηση του σχεδιασμού της, εγκρίθηκαν δαπάνες ύψους 556.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των δαπανών για όλη την περιφέρεια έφτασε τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, αφού από τις 6 προτάσεις εντάχθηκαν οι 4. Η διαδικασία για την υλοποίηση του σχεδιασμού που θέτει η συνεταιριστική αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Να περάσουμε τώρα σε θέματα πολιτισμού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ακυλαδικό. Καλησπέρα σας, κύριε Λαδικέ. Καλησπέρα, κύριε Καλαμαρά. Έχουμε... Και καλό μεγαλοβδόμαδο. Καλό μεγαλοβδόμαδο. Θα έχουμε ένα πρόγραμμα έτσι γεμάτο, θα λέγαμε, αυτή τη βδομάδα αλλά και την άλλη. Έχει βοηθήσει στο να οργανωθεί γι' αυτό ο Δήμος Ζακυνθίου. Να μας πείτε λίγο τι περιλαμβάνει. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από χθες. Όπου χθες είχαμε την συναυλία της Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου και τη συναυλία του Μουσικού Σχήματος Ενπνεύσης που έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και ένα απόσπασμα στη συνέχεια από τη Μητρόπολη. Ήταν δύο εκδηλώσεις οι οποίες προσέλεξαν το ενδιαφέρον του κόσμου. Ήταν κατάμεσες και δύο αίθουσες, τόσο ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου των Ξένων, όσο και η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ζακύνθου. Αύριο λοιπόν δίνει συναυλία η Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων στο Σαρακινάδο. Τις 8.30 το βράδυ. Είναι μια συναυλία η οποία είναι αφιερωμένη στο να έμεινε στο Δήμαρχο Αντρέα Λαδικό και τα έργα τα οποία θα εκτελεστούν έχουν σχέση με το Μεγαλοβδόμαδο. Το Μεγάλο Σάββατο στις 9 το βράδυ, λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, θα γίνει η δεύτερη λυρική συναυλία. Όπως αν θυμίστε, είχαμε και πέρσι μια συναυλία με τον Διονύση τον Σούρμπη. Η συναυλία λοιπόν αυτή, στην συναυλία αυτή φιλοξενείται ένα σχήμα από το μουσικό τμήμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο Διονύσιος Σούρμπης και ο συμπατής μας ο Στάθης Σουσούλης από το τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μετά την Μεγάλη Εβδομάδα, την Τετάρτη και την Πέμπτη του Πάσχα, έχουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένων στο ναύμνηστο Κώστα Σαμψαρέλο, τον άνθρωπο που βίωσε την φιλαρμονική και που στήριξε την φιλαρμονική του Δήμου Ζακύνθου στις δύσκολες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80. Και την πρώτη μέρα λοιπόν θα είναι μια συναυλία των φιλαρμονικών του Δήμου, δηλαδή των δημοτικών και των Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Αλικών, και την, που θα παίξουν αποσπάσματα από το φιλαρμονικό έργο του Σαμψαρέλου, και την δεύτερη ημέρα η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου της Λάρισας και το Δημοτικό Οδείο Λάρισας και η Χοροδία Λάρισας θα παίξουν το έργο Θεσσαλική Γη του αέμνηστου δασκάλου του Σαμψαρέλου, σύνδρακα κλασικών συνθετών. Κάλεσμα σε όλους τους Ζακυνθινούς στις ημέρες των εορτών να μην ξεχάσουν τους τροφίμους του ΟΔΑΣ, απίθυνη διοίκηση του οργανισμού, σημειώνοντας πως δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από τις ευχές και από το ενδιαφέρον προς τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του.
Ανοιχτός για όλους όσοι θέλουν να ευχηθούν στους τρόφιμους του, αυτές τις εορταστικές ημέρες θα είναι ο ΔΑΖ, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Στάθης Μπετίνης. Ήδη ο οργανισμός έχει προσαρμόσει το πρόγραμμά του, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη στον χώρο θα βρεθεί ο Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος. Την ίδια ώρα ο ΔΑΖ συνεχίζει το φιλανθρωπικό έργο του, μοιράζοντας τρόφιμα σε απόρους. Μεγάλη συναυλία πνευστών πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τη Μεγάλη Δευτέρα μετά την ακολουθία του Νυμφίου. Πρόκειται για τη συνέχεια της παράδοσης της ιδιαίτερης ζακυνθινής εκκλησιαστικής μουσικής. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν πνεύση ήταν ο τίτλος της συναυλίας του Συνόλου των Πνευστών Οργάνων πραγματοποιήθηκε μετά την ακολουθία του Νυμφίου τη Μεγάλη Δευτέρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Υπό τη διεύθυνση του Διονύση Μιλωνά παρουσιάστηκαν έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών, ενώ συμμετείχε σύνολο καλήφωνων υμνοδών υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Ιωάννη Σούλη. Πρόκειται για εξαιρετική προσπάθεια που έγινε από νέους ανθρώπους της Ζακύνθου, όπου σε πείσμα των καιρών προσέφεραν τη δυνατότητα να απολαύσουν όλοι όσοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη τη ζακυνθινή εκκλησιαστική παράδοση και μουσική.